εσείς όλα έτσι να με πιάνει λίγο η θλίψη, γιατί τελειώνουν οι παρακλήσεις και εγώ τα άρεσε και τα συνήθισα και λέω τι ωραία που ήταν. Ακόμα αύριο έχουμε, θα τις κάνουμε, θα τις κάνουμε και αυτήν εδώ. Και μετά μεθαύριο το Σάββατο βράδυ θα έχουμε το μεγάλο του πανηγύρι, την Αγιοτομία, στην Άγιο Παράσταμο, για να τιμήσουμε τη μέρα την Πασχαλινή της Παναγιάς μας, που είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Πρώτα να σας πω ένα αστείο που συνέβησε μόνο και στην Παπαδιά χθες. Για να δείτε ότι και εμάς μας δοκιμάζει ο Θεός. Ξεκινάμε από εδώ να πάμε στη Μεγάλη Παναγία που είναι το προσκύνημα. Το πρωί είχα πάει στην Καλαβουτού και είχε πάρα πολλούς για εξομολόγηση όλο το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι. Δόξα σε το Θεό, Θεό, τι όμορφα οι άνθρωποι να έρθονται για εξομολόγηση. Και μετά το απόγευμα ξεκινήσαμε να πάμε στη Μεγάλη Παναγία. Μόλις φτάνουμε στην Αρνία, παθαίνει λάστιχο το αυτοκίνητο, καθόμαστε στην άκρη, αλλάζουμε το λάστιχο. Λέω, ωραία, δόξα το Θεό, πειρασμή είναι αυτή. Πάμε στο πανηγύρι, ήταν και ο Δεσπότης, χαρήκαμε κι εμείς, πιστεύουμε ότι χάρηκε κι αυτός. Και τελειώνοντας, λέω να φύγουμε γρήγορα αμέσως, γιατί ερχόταν, φαινόταν ότι μάθαζε ο ουρανός πολύ. Πριν βγούμε από το χωριό της Μεγάλης Παναγιάς, μας πιάνε να χαλάζει, σταματάμε στο μάτι, κουπάνε για το αυτοκίνητο, λέω, τώρα εδώ θα μας τα κάνει όλα τα μάτια. Δόξα τω Θεώ, τελειώνει το χαλάζι. Και μόλις προχωράμε όμως λίγο, και δεύτερο λάστιχο το αυτοκίνητο. Ωραία, τώρα λέω ότι σάξαμε τη δουλειά. Την κάναμε τώρα μια χαρά, γιατί δεν είχαμε ρεζέρβα. Η ώρα ήταν 8:30. Από εκεί και πέρα μετά, τελικά ήρθε η ειδική βοήθεια για να μας βοηθήσει και να μας μεταφέρει. Στις 11:30 ώρα. Αλλά θέλω να ρωτήσετε όμως την Παπαδιά, με πόση χαρά τον αντιμετωπίσαμε, με πόσο κέφι, γελάσαμε, αστειευθήκαμε, τραγουδήσαμε. Ένας άλλος ο καημένος έπαθε καθώς λάστιχο, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Τον βοηθήσαμε, αλλάξαμε το λάστιχο, τραγουδήσαμε. Και τελικά φτάσαμε εδώ, στις 1:30 ώρα τα μεσάνυχτα. Λέω, καλά μας βγήκε το προσκύνημα έτσι. Δόξα το Θεό να μάθουμε να λέμε σε ό,τι ωραία ανάποδα έρχεται. Δεν πειράζει. Τι ωραία που έρχεσαμε. Και έβρεχε και ξανάβρεχε εκεί που ήμασταν και δοξάζαμε το Θεό. Τώρα θα ήθελα λίγο να σας πω. Μου κάνει εντύπωση γιατί και σήμερα το πρωί, σήμερα δηλαδή, γιορτάζει μία βασίλισσα και αύριο πάλι γιορτάζει μία βασίλισσα. Και λέω πόσο με συγκίνησαν ο βίος και των διονών. Η μία είναι η βασίλισσα Ειρήνη, του Αλεξίου του πρώτου του Κομνηνού η γυναίκα, η αυτοκράτηρα, που όταν απέθανε ο αυτοκράτορ, πήγε και έγινε μοναχή και διακονούσε και υπηρετούσε το μοναστήρι στις χειρότερες δουλειές που είχε το μοναστήρι, χωρίς να λένε ότι είναι βασίλισσα, χωρίς να το λένε ότι είναι βασίλισσα. Και η άλλη είναι η Ευδοκία του Θεοδοσίου του Δευτέρου, του Αυτοκράτορα. Και αυτή πάλι όταν
πέθανε. Ο αυτοκράτορ πούλησε, έδωσε ό,τι περιουσία είχε αυτή και χρήματα και τα μοίρασε στους φτωχούς. Όπως και η Ρωσία ξένη η αυτοκράτη. Λίγο. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ο Θεός φτιάχνει καρδιές ταπεινές και με αγάπη σε όλα τα επίπεδα. Δεν ξέρει ο Θεός πώς να διδάσκονται οι καρδιές. Πολλοί για τους αυτοκράτορες είχαν Αγία Ζωή. Ο Άγιος Νικηφόρος αυτοκράτορ, που είναι αυτός που βοήθησε να γίνει, να ξεκινήσει και το Άγιον Όρος. Την ημέρα, λέει, φορούσε τη χλαμίδα, την επίσημη, το σάκο τον αυτοκρατορικό, και το βράδυ κοιμόταν, λέει, στα ξύλα με μία κουρελού πάνω. Έτσι ήταν πολύ. Ξέρετε και μέσα εδώ στη ζωή που περπατάμε εμείς, υπάρχουν δίπλα μας Άγιοι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν και αμαρτίες και να έχουν αγιοσύνη, γιατί ξέρουν να μετανιώνουν για τις αμαρτίες. Ξέρουν να διορθώνουν τις αμαρτίες. Ξέρουν να δίνουν στους φτωχούς. Πόσες φορές συγκινούμαι και λέω, ρε άθλιε, λέω στον εαυτό μου, εσύ δεν θα το έκανες αυτό. Να έχεις χρήματα από εδώ και από εκεί και όμως αυτά τα χρήματα να πας να τα ακουμπήσεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα θα ακουμπήσουν πράγματα και ακουμπάνε κάθε μέρα για αυτούς που υποφέρουν. Πόσοι άνθρωποι. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία που έχει να κάνει με γεγονότα που γίνονται στις ζωές των ανθρώπων. Γνωρίζω έναν ιερέα από τον Εύρο και η κόρη του ήταν δασκάλα εκεί στον Τρίλοφο που έμενα και εγώ και ήμουν παπάς. Πηγαίνω να κάνω ένα πρωί τη λειτουργία και τον βρίσκω εκεί τον παππούλι. Έξω από την εκκλησία με περίμενε. Διαπιστώνω όμως ότι περπατούσε πάρα πολύ αργά. Το πόδι του ήταν ανάπηρο και το χέρι του ήταν, το ένα χέρι δεν μπορούσε πολύ να κουνηθεί. Τον ρωτάω κάποια στιγμή πώς το έπαθε αυτό, από αρρώστια ή από ατύχημα. Και τι μου λέει, απέναντι από την εκκλησία μας, εκεί στο χωριό, είχαν πάθει κάτι τα καλώδια της ΔΕΗ και ένα παλικάρι που ήταν ηλεκτρολόγος, τα έφτιαχνε. Διαπιστώνω, λέει, κάποια στιγμή όμως, ότι έπαθε ηλεκτροπληξία, ότι τον χτυπούσε το ρεύμα. Ορμάω να τον βοηθήσω και τον τραβάω όσο μπορώ, δεν μπόρεσα όμως να τον σώσω. Και χτύπησε το ρεύμα και μένα. Αφού πέρασε η λειτουργία και φτάσαμε στο τέλος και πίναμε καφέ, εγώ είχα περιέργεια να του κάνω όμως και την πιο δύσκολη ερώτηση. Του λέω, παππούλη μου, το μετάνιωσες κάποια στιγμή που τώρα εσύ έμενες ανάπηρος και έβαλε τα κλάματα πραγματικά σαν μικρό παιδί και τι μου λέει, αχ ρε παπά, το μετάνιωσα που δεν πάλεψα πιο πολύ και δεν σώθηκε το παλικάρι. Κι ας πήγαινα, μωρέ, εγώ. Ας πήγαινα εγώ. Τι θα πήρασε να πήγαινα εγώ. Έλεγξα τον εαυτό μου και λέω, είσαι μέχρι σε εκεί. Είμαστε μέχρι σε εκεί. Ο Χριστός μας
είναι μέχρι, ήταν μέχρι σε εκεί, να θυσιαστεί για όλους εμάς. Να θυσιαστεί για όλους εμάς. Πόσες φορές το βλέπω αυτό, να θυσιάζονται οι άνθρωποι για τον συνάνθρωπό τους. Πόσες φορές. Και εμείς τα κρατάμε όλα δικά μας. Όλα μορετικά μας. Τι τα θέλουμε όλα. Τι τα θέλουμε όλα δικά μας. Άλλωστε, σκέφτομαι πολλές φορές από πού είναι κάτι δικό μας. Ποιος το φτιάξε στην πρώτη του φάση. Ποιος έφτιαξε το υλικό μωρέ για να γίνει το ρούχο και να πάω εγώ να τα αγοράσω. Ποιος το φτιάξε. Θεός το φτιάξε. Ποιος το έφτιαξε τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο, αυτό. Όλα αυτά που υπάρχουν. Ποιος έφτιαξε τον ήλιο να βγαίνει κάθε μέρα και να μας δίνει ζωή. Ποιος έφτιαξε το νερό να το έχουμε και να παίρνουμε ζωή. Ποιος έφτιαξε το υπέροχο αυτό θαύμα. Έχετε σκεφτεί πόσα θαυματάκια γίνονται κάθε μέρα για να ζούμε εμείς. Έχετε σκεφτεί ότι σπέρνουμε ένα σποράκι στη γη και βγαίνει το φυτό. Και από αυτό τρώμε εμείς. Έχετε σκεφτεί ότι από το πράσινο, το πλάτανο απέναντι και τα λουλούδια και το δάσος πάνω, αυτό που τόσο εύκολα καίνε κάποιοι τόσο ασυνείδητοι, είναι η ζωή μας. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ότι εμείς σε κάθε μας κίνηση βγάζουμε, λέει, διοξίδιο το άνθρωπο. Και πάει αυτό στο φυτό και όταν πέσει ο ήλιος εκεί γίνεται ολόκληρο εργοστάσιο και βγάζει η φωτοσύνθεση, βγάζει οξυγόνο πεντακάθαρο στην ατμόσφαιρα και δεσμεύει τον άνθρακα. Και από αυτό το οξυγόνο εμείς η ανάσα μας είναι τα φυτά. Αν κάποια στιγμή ο άνθρωπος καταφέρει και πιστεύω ότι θέλει να το καταφέρει, να καταστρέψει όλα τα φυτά, αν ο άνθρωπος λοιπόν καταφέρει να καταστρέψει όλα τα φυτά, τότε θα τελειώσει και η ζωή του. Απότομα τελειώνει η ζωή του. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω έτσι ένα κέντρισμα, μία πρόταση. Τώρα που θα μπει το φθινόπωρο, εκεί γύρω στο Νοέμβριο, εγώ θα φέρω φυτά δέντρα. Όλοι να παίρνουμε από 10 δέντρα και να τα φυτέψουμε. 10 εκατομμύρια Έλληνες, επί 10 δέντρα, πόσα δέντρα θα ξαναφυτευτούν στην πατρίδα μας. Έτσι μπορεί για να ξαναπρασινίσει ο τόπος και να δείξουμε σε όλους αυτούς ότι ό,τι και να κάνουν, το πράσινο δεν θα μας το στερήσουν, όσο άρρωστες και αν είναι οι καρδιές τους και οι ψυχές τους και τα μυαλά τους. Μπορώ να καυχηθώ ότι αυτό το έκανα σε διάφορα μέρη που βρέθηκα και πάω τώρα και βλέπω κάτι πλατάνια υπέροχα που τα είχα φυτέψει ως μαθητής, κάτι δέντρα σειρές ολόκληρες που τα είχα φυτέψει ως καθηγητής με τους μαθητές μου και θέλω να το κάνουμε και εδώ σε αυτόν τον τόπο. Θα πάρουμε 1-2 Κυριακές τον Νοέμβριο και θα πιάσουμε τον δρόμο μέχρι κάτω να τον φυτέψουμε. Να τον φυτέψουμε και σε 2-3-5 χρόνια να χαιρόμαστε και να λέμε αυτά τα 100, τα 200, τα 300, τα 500 δέντρα τα φυτέψαμε τότε.
στον τρίλοφο, δέστε παλί δάσκαλοι και κατηγητάδες, μωρέ. Στον τρίλοφο που είναι το σπίτι μου και ήταν ο τόπος που έμενα πριν έρθω εδώ, για 18 χρόνια. Το εντρίτον τότε της ζωής μου. Εκεί ένας παλιός κατηγητής λέει, στην περίοδο της κατοχής είχε φυτέψει σε 10 μέρη του χωριού Πεύκα. Και τώρα αυτά είναι θηρία τεράστια, άρση ολόκληρα, δασάκια και υπάρχουν και τα 10. Και φυτέψαμε κι άλλα με τους μαθητές και τώρα γίνονται. Έτσι λοιπόν φτιαχνόμαστε άνθρωποι που ευγνωμονούμε το Θεό για αυτά που μας έχει χαρίσει, αλλά και συνεχίζουμε την ομορφιά της φύσης. Συνεχίζουμε την ομορφιά της φύσης. Γιατί αν δεν τη συνεχίσουμε, κάποια στιγμή κάτι θα τελειώσει. Και όταν θα αρχίσουν να τελειώνουν πράγματα, κάποια στιγμή θα τελειώσουμε κι εμείς. Και επειδή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα ζήσουν σε αυτό το περιβάλλον, ας το προστατέψουμε. Και όπως έλεγα όταν άρχισε ο κορονοϊός, αν προστατευτούμε, δεν θα αρρωστήσει κανένας. Νιώθω περήφανος που σε αυτό το χωριό και στο δίπλα χωριό, όσοι κι αν μπήκαμε και βγήκαμε, ούτε αρρώστησε κανένας, ούτε και έφυγε κανένας από αυτήν την αρρώστηση. Έτσι θέλω και τώρα να προστατέψουμε. Και σας παρακαλώ όλους, προσέξτε αυτόν τον καιρό τη φωτιά στη φύση. Προσέξτε λίγο το τσιγάρο, τη μαγιά. Πάμε και έφυγε. Ή προσέξτε να μην ανάψουμε κάτι έξω. Θα έρθει ο καιρός να μπορούμε να ανάψουμε. Πότε? Όταν θα πέσουν οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου και θα σταματήσει η γη να είναι έφλεκτη. Απλά πράγματα που μάλλον εκεί κάτω δεν τα πρόσεξα και θρύνησαν πολύ και πόνεσαν πολύ. Έλεγε μια πολύ γνωστή της Παπαδιάς συνάδελφος από το σχολείο, από τη Λίμνη Ευβοίας, από τα 200 σπίτια, ούτε το 1/10 δεν πλήττωσε. Και ας κάνουμε την προσευχούλα για όλους αυτούς και για αυτούς που πονάνε και για αυτούς που υποφέρουν και αυτούς που έχουν αρρώστους στα νοσοκομεία. Και ας έχουμε ελπίδα στο Θεό, έλεγε και ο Παΐσιος και τελειώνω. Αν μάθεις να προσεύχεσαι, στην ώρα την κρίσιμη που θα το χρειαστείς, δεν θα λυγίσεις, δεν θα κοιτέψεις, δεν θα αγχωθείς, γιατί θα ξέρεις να μιλάς αυτόν εκεί. Και αυτός εκεί, και αυτοί όλοι μαζί, θα είναι κοντά σου. Επειδή τώρα βλέπω ότι θα πάμε μακριά και απόψε, εμένα δεν με πειράζει μέχρι το πρωί να πάμε. Να είστε σύντομοι στην εξομολόγηση και τα πολλά να τα πούμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Εδώ θα είμαι. Σύντομοι, έτοιμοι, παπά μου αυτό και αυτό και αυτό, την ευχούλα μου. Γεια σας. Εντάξει. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.